Υπάρχει μια κόντρα, ενημερώνομαι, ανάμεσα στην κυρία, στην κυρία Σούπερ και εκεί. Α, τι μου λέτε! Στην κυρία Σούπερ και εκεί, τι χαζομάρα να φτιάξει. Στην Σούπερ και εκεί, στο Μαυρίκιο Μαυρικείο. Πώς τη λένε την κοπέλα, δεν έχει όνομα. Λοιπόν, ανάμεσα στο Μαυρίκιο, τι έχει γίνει ανάμεσα στους δύο, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, υπάρχει ένα θέμα σε εξέλιξη εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι από τότε που ο Μαυρίκιος Μαυρικείου μας ανακοίνωσε ότι είναι έγκυος η σύζυγός του. 9 μήνες μετά έχει ένα Ελληνόπουλο. Είχε βγει λοιπόν η Σούπερ Κική, είχε κάνει κάποια σχόλια. Ο Μαυρίκιος Μαυρικείου είχε πει ότι θα πάει στα δικαστήρια. Έρε κατημηνήσεις που θα πέσουν. Ήθελα να πω στην Σούπερ Κική, με την οποία δεν γνωριζόμαστε, επειδή μου έστειλαν πάρα πολύ αυτό το χυδαίο TikTok που ανέβασε, ειρωνεύοντας ένα ζευγάρι το οποίο πριν μερικούς μήνες έχασε ένα μωράκι και τώρα περιμένει, με την ευλογία του Θεού, ξανά ένα μωράκι, ότι θα έπρεπε η ίδια να ξέρει πως είναι αυτό το συναίσθημα, μάλλον το ξέχασε, και να της ευχηθώ ολόψυχα πολύ πολύ σύντομα να το ξανανιώσει. Παρατράβηξες λίγο, αλλά εντάξει, καλά. Για να συνειδητοποιήσει ότι δεν χωράνε ειρωνίες με τη χαρά ενός ζευγαριού που περιμένει το μωράκι του. Απόψη μου, ταπεινή μου, γνώμη. Μπερδευτεί ο Μαυρίκιος γιατί δεν ξέρει. Όπως και πάρα πολλοί που έχουν παλέψει κατά καιρούς να μου κάνουν cancel, αν δεν γίνει, δεν ξέρουν που το κάνουν. Όπως η μια! Με έκανε και tag και 300 followers πήρα. Να είναι καλά. Ένα μήνυμα κατηγορημού. I speak Greek Cyrillic. Στο Instagram δεν πήρα. Έχει βάλει μέσα θρησκεία, έχει βάλει μέσα παιδιά, εκτρώσεις, όλα μόνος. Αποβολές. Εγώ δεν είπα τίποτα με αυτό. Πρέπει να κάνουμε και εμείς τη δουλειά μας. Ξέρει πολύ καλά. Γιατί ειρωνεύομαι στο βιντεάκι όπως και όλη η Ελλάδα, έτσι. Μαυρίκε, φεύγα. Έχεις μπλέξει άσχημα, έτσι. Α, έχεις μπλέξει άσχημα. Λοιπόν, και τι έκανε τώρα αυτός, ακουμούλος. Του στείλα μήνυμα. Του λέω θα ασχοληθώ μαζί σου, αλλά όχι έτσι όπως νομίζεις. Γιατί αυτός νόμιζε, όπως και πάρα πολλές τέτοιες, ότι θα τον κάνω ριπός και θα αρχίσει εκεί. Σιγά μην ασχοληθώ εγώ με έναν άνθρωπο που έχει γίνει γνωστός επειδή έχει γίνει ρεζίλη που λέει ψέματα, για να μην πω τι λέει ψέματα. Παραφέρθηκα. Μ' αρέσει το ζευγάρι με την Ιλάιρα έτσι όπως ήταν. Ποιο ζευγάρι, στη φαντασία σου εννοείς. Γιατί, αφού είναι ζευγάρι. Ρε είσαι τρελή. Πού το ξέρεις είμαι εγώ. Αυτά όντως έχουν υποθεί στον αέρα, παιδιά. Και είναι άπτες τα ελληνικά παίξει... όπως βλέπεις. Απ' την κυρία Λιτσάκη. Ναι. Κάτι, τι να πω, θέλω να πάω, έχουμε γίνει ίδρυμα εδώ. Μέσα πέσει ποιος να είναι. Αλλά θέλω να σου πω όμως κάτι, Άρια μου, το οποίο είναι δυστύχημα για μένα. Η συγκεκριμένη κυρία βγαίνει και με καθυβρίζει συνέχεια. Έχουμε βάλει προστασία, κύριε. Δεν έχω ασχοληθεί ποτέ, ούτε πρόκειται. Θέλω να πω κάτι. Στη συγκεκριμένη κυρία δίνουν βήμα πολλές εκπομπές. Ξέρεις γιατί. Γιατί αν βγει κάποιος και πει ο Λιάγκας είναι μακάκας. Τι όλοι οι άλλοι μαλάκες είμαστε. Ο Λιάγκας είναι μακάκας. Σε τόσο μαλάκα, ναι. Δεν πάει να το πει, δεν λέω για τη συγκεκριμένη, για να μην πάω προσωπικά, δεν πρόκειται ποτέ να απαντήσω. Να το πει ένας ο οποίος δεν έχει καμία μα καμία υπόσταση. Όχι, είναι λάθος αυτό. Άρα δίνουν βήμα σε ανθρώπους μόνο και μόνο για να βρίσουν κάποιον που έχει αυτή τη στιγμή μια επιτυχία, μια εκπομπή, μια ξέρω εγώ οτιδήποτε. Δεν πειράζει! Δεν πειράζει! Το Λιάγκας είναι μακάκας. Τι όλοι οι άλλοι μαλάκες είμαστε. Οριακά.